πήρα το λόγο για τη δευτερολογία, αξιοποιώντας τον χρόνο της δευτερολογίας για την τροπολογία την υπουργική. Με την υπόμνηση στον Υπουργό, κάποια στιγμή προφανώς στην ομιλία του μετά που θα ακολουθήσει, να τοποθετηθεί και για την τροπολογία που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος και αφορά τους μαθητές της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου, τη θεραπεία, να το πω έτσι, στα πλαίσια διάταξης ενός άρθρου νομοσχεδίου προγενέστερου του Υπουργείου Παιδείας, που τους δίνει η τροπολογία, με την τροπολογία δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα, ετούμενη την εκτίμηση από την Ειδική Επιτροπή, να μπορούν να δίνουν εξετάσεις προφορικά ενδεχομένως ή με όποιο άλλο τρόπο επιλέγεται. Τώρα, στην τροπολογία. Είμαστε αναγκασμένοι να τοποθετηθούμε για όλα τα άρθρα και σε επίπεδο και στην κατεύθυνση το τι θα ψηφίζαμε αν ήταν χώρια. Είναι η γνωστή ιστορία. Δεν το συνεχίζω. Στο άρθρο 1 που αφορά την παρακολούθηση των HIV οροθετικών ασθενών. Δεν υπάρχει διαφωνία στο να γίνονται οι εξετάσεις σε αυτές τα συγκεκριμένα εργαστήρια, όπως προβλέπετε. Όμως, αφενός είναι περιορισμένα αυτά τα εργαστήρια για να καλυφθούν πανελλαδικά οι ανάγκες και αφετέρου μεταφέρει τη δαπάνη στον ΕΟΔΗ, χωρίς να αναφέρει τη αντίστοιχη χρηματοδότησή του από το κράτος. Και φυσικά είναι αρνητικό ότι οι λεγόμενες, κατά τη γνώμη μας, οι λεγόμενες προγραμματικές συμβάσεις σηματοδοτούν την επιχειρηματική δράση, σχέση και δράση των δημόσιων αυτών εργαστήριων. Γι' αυτό, αν ήταν χώρια, θα ψηφίζαμε παρόν. Στο άρθρο 2, για τις ρυθμίσεις δαπάνης στο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπόν, αφορά δαπάνη των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων για εργαστηριακές εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα. Αν ήταν χώρια, θα το καταψηφίζαμε. Τόσα χρόνια και με την πανδημία θα μπορούσαν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας να είναι και στελεχωμένα και εξοπλισμένα, ούτως ώστε να ανταπεξέρχονται σε αυτές τις απαιτήσεις, τις ανάγκες τέλος πάντων υπηρεσιών υγείας. Άρθρο 3 για την παράθεση του χρόνου παραμονής. Εδώ πρόκειται για μια επανάληψη εφαρμογής του μέτρου. Παρατείνει το εργάσιμο βίος σε όλους τους γιατρούς μετά τα 67 χρόνια. Με την επίκληση των αναγκών, που είναι όμως προσχηματική, γιατί αυτές δεν θα υπήρχαν αν έγκυρα σχεδίαζε η κυβέρνηση τις αναγκαίες προσλήψεις, επιδεινώνοντας παράλληλα και με αυτόν μάλλον τον τρόπο το στοιχείο πιο του γυρασμένου ιατρικού προσωπικού, της μη ομαλή μετάδοσης της επιστημονικής εμπειρίας στους νεότερους γιατρούς, αλλά και με τις προφανείς δυσκολίες στην άσκηση του απαιτητικού ιατρικού και το γνωρίζουμε πολύ καλά, ιατρικού έργου, για παράδειγμα εφημερίες, λόγω της μείωσης των φυσικών αντοχών των γιατρών από μια ηλικία και μετά. Έτσι λοιπόν, αν ήταν το άρθρο της τροπολογίας αυτό χώρια, θα το καταψηφίζαμε. Στο άρθρο 4, για την αύξηση δαπάνης Εθνικού Οργανισμού Παροχής, πρόκειται για αύξηση της δαπάνης και όχι της χρηματοδότησης του ΕΟΠΗ. Και φυσικά είναι τα γνωστά δωράκια προς τις επιχειρηματίες. Θα το καταψηφίζαμε αν ήταν ξέχωρο άρθρο. Στο άρθρο 5 θα ψηφίζαμε παρόν. Στο άρθρο 6 για τις νοσοκομιακές διακομιδές. Τώρα, οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται προκειμένου να προβλεφθούν όλες οι απαραίτητες, όλες οι περιπτώσεις των ελλείψεων σε ειδικό ιατρικό προσωπικό για τις διακομιδές και η ανάθεσή τους σε ό,τι στην ουσία υπάρχει διαθέσιμο. Πρόκειται για πολύ προβληματική ρύθμιση και το τονίζουμε. Σκεφτείτε το, κύριε Υπουργέ. Επιστημονικά, για παράδειγμα, τι άλλαξε όσον αφορά το κριτήριο του είδους του γιατρού που πρέπει να συνοδεύει τέτοιους ασθενείς. Και παράλληλα, το ότι νομιμοποιείται η συνοδεία γιατρού που δεν είναι πλέον ο κατάλληλος, δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζεται η ουσία των αναγκών για, για τη διακομιδή διασωληνωμένων ασθενών. Αν ήταν χώρια, δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, αν ήταν χώρια αυτή η διάταξη, θα την καταψηφίζαμε. Ομοίως για το πρωτοξίδιο του αζότου στη οδοντιατρία κτλ. Εδώ υπάρχει το ερώτημα πρώτον της εκπαίδευσης, της ασφαλούς χορήγησης και της αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. Η αναγκαιότητα της χρήσης του πρωτοξιδίου του αζότου, κατά τη γνώμη μας, απαιτεί οργανωμένες μονάδες με την ύπαρξη του κατάλληλου ιατρικού προσωπικού για να τη στηρίξει. Η γενικευμένη όμως και χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στην ουσία απελευθέρωση της χορήγησης αυτής, του υλικού αυτού που ουσιαστικά είναι νάρκωση, είναι για μας προβληματική. Αν ήταν χώρια θα το καταψηφίζαμε. Και έρχομαι στο άρθρο 8 για το οποίο ακούσαμε και την Υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου. Τώρα, οι αλλαγές που προτείνεται με το άρθρο 8
και οι προσθήκες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο άρθρο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε πώς αντιμετωπίζουν τα ζητήματα, τα προβλήματα και τα ελλείμματα στον χώρο της κοινωνικής φροντίδας των παιδιών. Αμαία, ηλικιωμένων, πολύ περισσότεροι αλλαγές αυτές δεν γίνονται στην κατεύθυνση κάλυψης των αναγκών αυτών των πληθυσμών σε δομές που θα λειτουργούν με την αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Με όλο φυσικά το απαραίτητο μόνιμο και ειδικευμένο προσωπικό σε αξιοπρεπείς χώρους που θα καλύπτουν τις ανάγκες φιλοξενίας τους. Όταν λοιπόν όλα τα παραπάνω δεν πληρούνται, οποιαδήποτε επιμέρους ρύθμιση, κατά τη γνώμη μας, ή τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας παραμένει άδειο πουκάμισο. Και πιο συγκεκριμένα, από ποιες ακριβώς υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας, όπως γίνεται αναφορά, θα γίνονται οι έλεγχοι αυτών των μονάδων όταν οι αντίστοιχες υπηρεσίες λειτουργούν αποψηλωμένες από το απαραίτητο προσωπικό? Ενδεικτικά αναφέρομαι, 37 κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνικοί σύμβουλοι, πρέπει να διενεργούν 6.000 ελέγχους το χρόνο στην Περιφέρεια Αττικής. Φανταστείτε τι γίνεται πανελλαδικά και φυσικά και εδώ επίσης στην Αττική. Είναι δυνατόν μία φράση στο άρθρο ενός νόμου υποχρεωτικός, αυτό έναφερε, υποχρεωτικός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να εξασφαλίζει την εξάλληψη της επιχειρηματικής δράσης στους χώρους της παιδικής προστασίας όταν η συντριπτική πλειοψηφία των δομών ανήκει σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ΜΚΟ. Ανήκει δηλαδή στον ιδιωτικό ή συγκαλυμμένο ιδιωτικό τομέα στην ουσία. Και όταν αυτές οι δομές δεν λειτουργούν με την αποκλειστική ευθύνη του κράτους, πόσο πια θα είναι αυτός ο αλτρουισμός από τους φιλάνθρωπους του χώρου που δεν θα βγάζουν δεκάρα τσακιστή από τη δράση τους αυτή? Εκεί όμως που γίνεται ξεκάθαρη η θέση της κυβέρνησης σε σχέση με την προστασία των πιο ευάλωτων πληθυσμών είναι το άρθρο 2, παράγραφος 2 μάλλον του άρθρου του συγκεκριμένου. Με βάση αυτό η μονάδα που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις δαπάνες προσαρμογής με βάση τα κριτήρια που τίθεται, είτε θα πουλάει τα περιουσιακά στοιχεία, είτε θα κλείνει. Χωρίς φυσικά να υπάρχει πρόβλεψη για δημόσιες δομές στις οποίες θα φιλοξενηθεί ο πληθυσμός που εξυπηρετεί. Έτσι λοιπόν, όλες οι παραπάνω διατάξεις αποκρύπτουν την πραγματική αιτία του προβλήματος, που είναι η παντελής αποποίηση της ευθύνης από το κράτος, καμία διάθεση παράλληλα να βάλει το χέρι στη τσέπη ώστε να δημιουργήσει δομές φιλοξενίας παιδιών. Αμαία, ηλικιωμένων, με αποκλειστική ευθύνη φυσικά του κράτους, απαγορεύοντας και αποκλείοντας οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση στον ευαίσθητο αυτό τομέα, χώρο. Αυστηριοποίηση των ελέγχων έχουν γίνει θεωρητικά από όλες τις κυβερνήσεις. Όμως, όπως αποδεικνύεται, χωρίς αποτέλεσμα, αφού η βασική αιτία, η αποποίηση δηλαδή της κρατικής ευθύνης, παραμείνει ανέγκυχτη. Και το γεγονός ότι αυτές οι δομές ανήκουν στον ιδιωτικό και στο συγκαλυμμένο ιδιωτικό τομέα και για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτές τις υπηρεσίες, αποτελούν μονόδρομο, κατά τη γνώμη μας, το κράτος πολλές φορές να κάνει και τα στραβά μάτια προκειμένου να κουκουλώνεται το πρόβλημα. Και επειδή αυτή η ρύθμιση αφορά την κορυφή του παγόβουνου και επειδή με τον έλεγχο που δεν έχουμε αντίρρηση ότι πρέπει να υπάρχει, αλλά γίνεται για άλλη μια φορά απόπειρα να συγκαλυφθεί το πρόβλημα, το οποίο με μαθηματική ακρίβεια πάλι θα το βρούμε μπροστά μας, πάλι θα ξαναεμφανιστεί. Γι' αυτό αυτή η διάταξη, αν ήταν χώρια, θα την καταψηφίζαμε. Τώρα στα άρθρα 9 θα ψηφίζαμε παρόν, στο άρθρο 10 παρόν και στο επίδομα των γιατρών αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το επίδομα για τους αναισθησιολόγους θα ήμασταν θετικοί. Στο σύνολο όμως της τροπολογίας ψηφίζουμε κατά. Και αναμένουμε και από τον Υπουργό να μας πει για την τροπολογία, επαναλαμβάνω, που καταθέσαμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.